Λοιπόν, πραγματικά έχει άγιο ο συμπολίτης μας και βλέπει κανείς και τι μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι. Αν και το ζήτημα μάλλον ξεκινάει από το γεγονός ότι συνεχίζουν να περνάνε από το συγκεκριμένο δρόμο μεγάλα οχήματα. Έχουμε κόψει τα λεωφορεία και αφήσαμε τις νταλίκες. Όταν εγώ σας λέω να κυκλοφοράμε με κράνος. Δεν έχεις και άδικο. Μου λέτε ότι κάνω πλάκα. Λοιπόν, αν φόραγε κράνος ο άνθρωπος τώρα, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Καλά. Παίζει με κράνη. Τι να κάνουμε. Αν πρόκειται για τη σημαντική μας ακυρεότητα, να κυκλοφοράμε με κράνη. Νομίζω ότι έγινε και πιο πάνω προς την Καλαμπόκα πρέπει να κάτι να γκρέμισε. Το εντόπισες σωστά και σε αυτή τη βάση πρέπει να το βάλουμε. Επειδή δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε πεζί με κράνος, ούτε μπορεί να έχουμε άγιο όπως είχε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έβαγε στο κεφάλι την τάβλα με τα καρφιά και απορώ δηλαδή με την τύχη του ανθρώπου, έτσι. Μένει το ερώτημα. Τι δουλειά είχε η Νταλίκα να περάσει μέσα. Προφανώς επειδή πήγε στο πρώτο γυμνάσιο. Δεν ξέρω. Και επειδή πήγε στο πρώτο γυμνάσιο, δηλαδή αν έπρεπε να πάει τρένο, θα παίρναγε τρένο. Δεν μπορεί να πάει στην Ολλανδία. Καλή ερώτηση αυτή. Ναι, αν έπρεπε να πάει τρένο. Δηλαδή δεν μπορούσαν τα θρανία να πάνε σε ένα κεντρικό σημείο να μεταφορτωθούν. Τι λέω, τίποτα. Ή σε ένα πιο μικρό φορτηγό και να πάει στο σχολείο. Δεν ξέρω εγώ, ναι. Είναι επιστήμη αυτό το πράγμα. Προφανώς, εντάξει, δεν τα βάζαμε τώρα με τον φορτηγό του τον άνθρωπο. Άρα όλοι κοιτάνε πώς θα βολευτούν, ας πούμε. Ο άνθρωπος πήγε με την Νταλίκα να περάσει από την απαταργία στην ουσία. Από την οποία, ξαναλέμε, έχει κοπεί η διέλευση νομίζω των λεωφορείων. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω ότι έχει κοπεί. Θυμάμαι τον αγώνα που κάναμε, αν το θυμάσαι κι εσύ, για να μην περνάνε τα λεωφορεία από το συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Λοιπόν, όταν μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει τρόπος και δεν υπάρχει αεροδρόμος και δεν υπάρχει και δεν υπάρχει και δεν υπάρχει. Τελικά. Υπάρχει και βρέθηκε. Λοιπόν, και είδαμε και πάθαμε να φύγουν τα αυτοκίνητα τα βαριά από το κέντρο. Η Νταλίκα, εκτός ότι ξεκόδησε ένα μπαλκόνι, το οποίο μπαλκόνι είναι από τα πιο ψηλά της πόλης, απέναντι από τον Κρόνο, είναι ένα νεοκλασικό το οποίο είναι συντηρημένο πολύ καλά. Έτσι, δεν είναι κανένα ρήπιο. Και είναι και ψηλό. Το ξύλωσε λοιπόν και προχώρησε. Και δεν το κατάλαβε κιόλας. Δεν το κατάλαβε. Μπορούσε να βρει και ο οδηγός τον πελάτη, δηλαδή με την έννοια ότι εγκατέλειψε ένα τραυματία και έφυγε, ενώ ο άνθρωπος δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Αλλά ξαναλέω, πήρε κανείς υπόψη το φορτηγό αυτό από το επιμελητήριο μπροστά μέχρι το δεύτερο λύκειο, έκανε μισή ώρα να πάει. Που σημαίνει ότι η ώρα. Ήταν πάλι ξανά μέχρι το νοσοκομείο. Και όλα αυτά για να μην γίνει μια μεταφόρτωση σε μικρότερα οχήματα και να πάνε τα υλικά. Δεν πρέπει στα κάποια στιγμή να υπάρχει γι' αυτό και συνείδηση και έλεγχος. Και συνείδηση από τη δική μας τη μεριά και έλεγχος από την αστυνομία, η οποία τον άφησε να περάσει μέσα στο κέντρο. Δεν έπρεπε να σταματήσει. Καλά, μπορεί να μην το είδε η αστυνομία. Δεν μπορεί ναι, να είναι εντάξει, πάντα δεν το είδε η αστυνομία. Δεν το είδα εγώ, δεν το είδε εσύ. Τελικά όμως επαναλαμβάνω ότι αν ο άνθρωπος έτρωγε. Βέβαια. Έναν άνθρωπο ο οποίος προχωρούσε πεζός που στην Απολταριά. Δηλαδή περί αυτού πρόκειται. Στην Φιλίππο Αργέντη. Φιλίππο Αργέντη. Πού είναι η Φιλίππο Αργέντη? Είναι από την Απολταριά. Στο τέλος της Απολταριάς. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, το πρωί είχε γίνει ποτηλιάσμα χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λέμε κάτι, έγινε κάποιο τροχείο, έγινε κάποιο ατύχημα, έγινε κάτι. Δεν έγινε τελικά ατύχημα. Πήγαινε η Νταλίκα να περάσει από την Αργέντη. Λοιπόν, πρέπει να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Να γίνει και ο καθένας μας ευσυνείδητος. Ακριβώς. Έτσι. Και αν ο άνθρωπος ήταν εκτός χιού και δεν ήξερε, γιατί παίζει και αυτό. Ο οδηγός. Ναι, υπάρχει και αυτό. Δαλίκας. Υπάρχει και αυτό. Έτσι. Υπάρχει όμως και ένας πιο πάνω. Να το καθοδηγούσε κάποιος άλλος. Ναι. Λοιπόν, δεν πρέπει, βέβαια, αν το τραβήξουμε παραπέρα, θα πούμε για άλλη μια φορά ότι επιτέλους. Να μπει επιτάπητος αυτό το ζήτημα το οποίο λέγεται απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων μέσα από το ιστορικό κέντρο. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη παράμετρος που δεν της παρουσιάζει. Ας μην την ανοίξουμε τώρα. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Γιάννη.